Κοινό το φίλο από το δέντρο έπεσε. Ίσως ένα μη με δάκρυ στο πρόσωπο και κύλης. Ένα τηλέφωνο για γεύση χάθηκε μια λέξη. Ένα παράπονο. Έλα. Άλλαξες γνώμη τόσο εύκολα. Ναι. Πρωτότυπο. Ναι. Πού να φύγεις τόσο μακριά από την αυλή σου? Τι ώρα θα πάτε? Τι ώρα θα πάτε, γιατί είχα και εγώ πρόταση ενδιάμεσα τώρα και σκέφτηκα να σε γράψω. Τι ώρα θα πάτε? Ούτε εγώ, απλά το παίζω. Για πες. 20 λεπτό. Όχι τόσο σύντομα, αλλά μάλλον το έχω, μάλλον θα περάσω. Εντάξει. Φυλακή. Thank you.
Πείτε μου την αυλή, υπάρχει ένα παιδί που γνωρίζει τι θα πει. Εκνοεί, σπνοεί. Thank you.
καταφέρνεις. Μα πώς? Κοίτα, τυχαίνει να... Έλα ρε, έλα, έλα. Μια μέρα μετά την μέρα. Thank you.
Πώς θα το ζωγραφίσεις όταν δεν μπορείς να το γράψεις. Ψέματα του είπαν. Ψέματα. Είδαν τα δικά σου. Πάνε ρε μάνα. Τι θα φορέσεις. Τι λες. Λέω τι θα φορέσεις λέω. Θα φορέσω ό,τι έχω. Ό,τι έχεις λέω και όταν θα κάνει το πλέον είναι πολύ ελαφρύ. Είναι ότι είσαι από μέσα καλά γιατί παίρνει, έχει πολύ υγρασία, μην τριώσεις άγγελε. Εντάξει ρε μάνα, εντάξει. Εντάξει τόσο σώζε. Εντάξει. Να πάρεις ένα κουφόνο γύρω τα χοντρά που είναι και φτηνά μου ρε παιδάκι. Αφού πήρα το πριν λίγο καιρό πήρα τέτοιο να πούμε. Και τότε τι θα κάνω, παίρνω κάθε φορά από άκρη μια παίρνω και μπουφάν. Το μπουφάν είναι γιατί δεν μου είναι κολλάει, όμως κάπως σε ακούω. Η μύτη μου είναι λίγο κλειστή, δεν ξέρω. Κατάλαβα. Λοιπόν, Άγγελε, δεν μου είναι κλειστή, κάτω θα κάνω εκεί, πάλι. Πω, πω, ρε, μάνα, σταμάτε, πω, πω. Ευχαριστώ, όταν δείχνει πιο όμορφο με ύψιλον, αλλά ξοδεύεται μόνο μαζί σου. Το βράδυ θα έρθω να σε βρω. Η γεύση σου με πότισε, στο στόχιο με έλειξε και κοίταξε φρύν. Τι χέρι κύριε τη φλική. Να είσαι μα ένα εκατομμύριο.
κατά μου τη γλώσσα. Μια χαρά της φέρνεις πάνω και εκείνης έκλεισε το τρούμα. Δεν θέλει τις αφήσεις να πλύνεις το μάχη. Η σκέψη ξετυλίγει σκέψη. Αύριο δεν έχω επάγγελμα, έχω τρόγλι. Και αν έχω πάρει 4-5 κιλά παραπάνω παρατηρώ, σήμερα η όρεξη που πάει τότε. Επιστρέφω, ρωτώ με τα μάτια τι πρόκειται να γίνει. Ανασηκώνει ρυθμικά τους ώμους, χαμηλώνει το βλέμμα, με κοιτά, λέει. Δεν νομίζω ότι ξεμένεις από χρόνο. Σίγουρα δεν στηριζόμαστε σε αρχή και δεν πατάμε σε νερό. Δεν ισχύει το χρολίσιο, δεν υπάρχει κάτι πάνω από κάτι. Και συνεχίζουμε. Όμορφα, όμορφα σκέφτομαι. Προχωράω, μπαίνω στον τρένο. Δεν είναι Ινδιάνοι, δεν είναι φίλος πόλεμος, το αντίθετο. Παίρνω το μήνυμα, κατεβαίνω. Ανοίγω την πόρτα αυτοκινήτου, βάζω μια κασέτα ιδρωμένη να παίξει σχολική μουσική και βαδίζω οδηγώντας μέσα σε σπίτι χλωρό. Τα τσιγάρα το καίνει, οι άνθρωποι τριγύρω σβήνουν τη φωτιά. Γνωρίζω, τους γνωρίζω, χαϊδεύω τα μαλλιά τους. Νιώθω τα χαμογελά τους, γελάω με τα αστεία τους. Συζητάω, χαμογελάω. Ανοίγει η παρένθεση. Τα ονόματά τους σημαντικά γιατί τα θυμάμαι. Τα πρόσωπά τους εξίσου σημαντικά γιατί τα συναντώ. Δεν κλείνω ποτέ. Γυρίζω με τα χνότα μου, εκείνη την ώρα, μια ώρα πριν φύγω και με κλείφουν δόντια σε σχήμα. Επιστρέφω 6 ώρες πριν φύγω, τη στιγμή που έφτασα. 2 κεφάλια σε ένα αυτοκίνητο, 2 σκέψεις παχτές ανύπαρκτες για τους κατοίκους περιοχής και για μένα. 3. Πρόσωπο καταφθάνει. Αυτή η στιγμή ήταν για όλα. Ακόμα και αν την κατάλαβα αργά έως τώρα, θα σε δω. Μπήκα στο αμάξι. Δεν πρόφθασα να αλλάξω τη λέξη. Πρόλαβα να κλειδώσω, να περιμένω 10 λεπτά να κατσιάσω το ποτό. Η πόρτα άνοιξε, ήταν εξωτερική και λούδια υπήρχαν στο μπαλκόνι. Χαμόγελο, χαμόγελο, ευχαριστώ, χαμόγελο. Mm-hmm.